Καλησπέρα, παιδεστικά, να ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σήμερα έχουμε το πρώτο μας Q&A. Στο οποίο, ναι, έχουμε αρκετές ερωτήσεις. Τώρα τις κοιτάω, δεν τις είχα δει για να μπορέσω να απαντήσω. Ναι, θα τις απαντήσουμε όλες. Αρχικά, αυτό το Q&A γίνεται για τους 500 subs. Για τους οποίους θα ήθελα να σας υπερευχαριστήσω για όλο τον χρόνο, για όλη την αγάπη, για όλη. Όλη αυτή την τιμή που μου κάνετε και σπαταλάτε το χρόνο σας με τα ηλίθια βίντεο μου. Ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα για όλους μας. Και αν έχετε οποιοδήποτε παράπονο, αν έχετε οποιαδήποτε απέτηση, αν έχετε, είναι κάτι το οποίο θέλετε να δείτε και δεν το βλέπετε γιατί εγώ είμαι βλάκας και δεν το παίζω ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αφήστε σχόλια από κάτω, μην μάσατε. Όλα είναι free εδώ. Είμαστε ελεύθερο κράτος, δημοκρατία. Και όποιος πει μαλακία θα κόβεται, τέλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ερωτήσεις σας μία προς μία. Θα τις απαντήσω όλες. Θα προσπαθήσω, δεν είναι πολλές. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες. Ακόμα και αν ρωτήσατε 8 φορές κάποιοι. Και ακόμα και αν δεν μιλάτε σοβαρά. Αν δεν ρωτάτε σοβαρά. Sorry. Λοιπόν, ο Κώστας Χυμευτός Ψεύτης. Ρώτησε, θα άφηνες το gaming κανάλι για 100 δισεκατομμύρια αυτά ή 100 εκατομμύρια, 100 δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τι θα το άφηνα ρε φίλε. Άμα μου λέγανε πάρα αυτά για να αφήσεις το gaming κανάλι, τι θα έκανες. Νίκος Σύρος, έχεις Xbox και αν ναι, ποιο. Έχω το 360, έχω το original, δεν έχω το last gen. Σε ρωτάω και κάτι άλλο για να έχουμε να απαντάμε ο Νίκος. Πότε θα ξανακάνεις βίντεο LA Noir. LA Noir, μια φορά την εβδομάδα, σχεδόν σίγουρα γίνεται. Ο Μίλτος Βαλαβάνης, θα παίξει Mad Max. Mad Max παίζω. Μίλτο. Γεια σου Μίλτο. Γεια σου Μίλτο. Mad Max παίζω. Απλώς δεν ξέρω, ίσως γίνει κανένα βιντεάκι. Να το δείτε κανένα βιντεάκι που και που, που και που. Δεν θα γίνει σειρά. Σίγουρα όχι. Ο Κώστας Χυμευτός ψεύτης ξανά. Αν ψωνίσεις ένα game από το Ιντερνετ και είναι μάπα, τι θα κάνεις μετά. Τι κάνεις μετά. Το βάζεις στο ράφι και λες ότι έχεις μεγάλη συλλογή. Ο Μπίλης Γεροβασίλης, BG Gaming. Ο Μπίλης λέγεται BG Gaming, εμείς το λέμε BG Gaming. BG Gaming. Πότε θα κάνεις βίντεο να παίζεις καθαρά. Να παίζεις κιθάρα και παιχνίδια ταυτόχρονα. Καλή ιδέα σου, Μπίλη. Και εδώ κυρίες και κύριοι, με βλέπετε να παίζω κιθάρα. Για να σταματήσω λίγο να παίξω και ένα παιχνίδι που θέλει ο Βασίλης. Εδώ Μπίλη, ό,τι γουστάρεις. Εδώ πάμε. Ωλαλα. Λαλα, ας ξανασταματήσω. Μπίλη, είναι λίγο δύσκολο, θα τα καταφέρω. Έλα, πάμε. Πάμε. Ο Κώστας Μιλωνάς, The Player GR. Καταρχήν, Μίτσο, συγχαρητήρια για τα 500 subs. Σαλούτε. Μετά από τις σειρές αυτές, τι άλλα games θα κάνεις στο κανάλι σου. Λοιπόν. Τώρα ετοιμάζεται ένα τρελεράκι για μία σειρά από σειρές. Μία σειρά από σειρές από παιχνίδια τα οποία αγαπάω. Τα παιχνίδια τα οποία έχουν story φοβερό. Είναι λίγο πιο παλιά, μεν. Αλλά είναι games τα οποία θα τα βλέπεις σαν ταινία. Είναι τρομερά ωραία. Θα το δείτε. Δεν σποιλαράω. Γιατί δεν μιλάω σήμερα καθαρά. Σαν να έχω πάθει εγκεφαλικό. Δεν σποιλάρω. Sorry. Φίλτατε κύριε Μίτσο. Ντα πάτσιος. Φίλτατε κύριε Μίτσο. Σας συγχαίρω για τη μισή χίλια. Όχι, πλάκα κάνω. Μπράβο για τα 500 subs. Ευχαριστώ. Άντε και στα χίλια. Και η ερώτησή μου είναι απλή. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο καλοσχεδιασμένο game όσον αφορά το story, τους χαρακτήρες αλλά και το gameplay. Πάντα με τα δικά μου στάνταρ, έτσι. Πάντα με τα δικά μου. Θα έλεγα το Alan Wake. Hands down, Alan Wake. Έχει τρομερό story, έχει τρομερούς χαρακτήρες, φοβερή ατμόσφαιρα, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι και όσοι δεν το έχετε παίξει, πόσο νουπο. Λοιπόν, αυτό ήταν spoiler. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σάλιακ. Γεια σου Κωνσταντίνο, check tech now, ο οποίος είναι τώρα φαντάρος και χαιρετάει τη μαμά πατρίδα και ελπίζω να περνάει πολύ καλά. Ρωτάει, ποια είναι η καλύτερη κονσόλα που είχες ποτέ. Από άποψη χρόνου και παιχνίδια, ενώ είμαι πιο πολύ fan του Xbox, θα πω το PS2, γιατί έχω παίξει πολλά παιχνίδια και έχω σπατερίσει πολύ χρόνο, ήμουνα μικρότερη σε ηλικία και ίσως το αγαπούσα πιο πολύ. Αυτό, τέλος.
Η Σοφία ρωτάει αν ξέρω ορθογραφία, γιατί έγραψα το ευλόγησον με γιώτα και όχι με ήττα από λάθος μου. Sorry, με ήττα γράφεται. Ο Τζότζος ο Μπαροτούδης, ποιο είναι το χειρότερο που μπορεί να σου κάνει να τα παίζει ένα game. Αυτά που γράφει από κάτω η Σοφία ρε φίλε, τι γράφει, για να δω. Να βάζει σκούπα. Το πιο σπαστικό είναι να βάζει σκούπα. Να ακούς τα μικρόφωνα σε αυτό. Ο Παναής Παπαλεξόπουλος, αν ήσουν αστροναύτης θα πήγαινε στον Άρη ή στο Φεγγάρι. Στο Φεγγάρι γιατί δεν έχω χρόνο, αλλιώς θα πήγαινε στον Άρη. Αν είχα χρόνο θα πήγαινα, ναι. Ο Παναής Παπαλεξόπουλος ξανά. Δημήτρη, πώς λένε στο μικρό. Δημήτρη με λένε και στο μικρό, φίλε. Δημήτρης, τι δεν καταλαβαίνεις. Παναής Παπαλεξόπουλος, τρίτη ερώτηση. Είσαι μέλος των Ιλουμινάτη? Όχι, φίλε. Η Ιλουμινάτη είναι μέλος του Δημήτρη. Παναής Παπαλεξόπουλος, τέταρτη, μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Κάνε. Παναής Παπαλεξόπουλος, εδώ κάνω ερώτηση. Κάνε. Παναής Παπαλεξόπουλος, την κλασική ερώτηση κάθε Q&A. How long is your penis? Δεν μας παίρνει το grow plan. Ο Χάρης ο Κουτέρης ρωτάει μία ερώτηση. Πώς σου ήρθε η ιδέα για κανάλι στο YouTube? Καθόμουν, παρακολουθούσα τα πρώτα κανάλια που ήταν τότε πριν καμιά τετραετία. Τότε είχα ξεκινήσει να παρακολουθώ. Ήταν οι Gramers. Μόλις είχαν ξεκινήσει η Unbox Holics, αν δεν κάνω λάθος. Κάπου κατά εκεί, τέλος πάντων. Και μ' άρεσε αυτή η ιδέα. Το κυνήγησα κάνα δύο χρόνια, μετά από δύο χρόνια ξεβαρέθηκα και λέω δεν ξεκινάω να κάνω ένα κανάλι κι εγώ. Αυτά. 2. Πώς νιώθεις που έχεις ένα από τα καλύτερα κανάλια στο YouTube για μένα? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Δεν πιστεύω πως έχω από τα καλύτερα κανάλια. Πιστεύω ότι μπορούμε να βελτιωθούμε όλοι τόσο ωραία όσο είναι τα πολύ μεγάλα κανάλια τα οποία δείχνουν αυτό που πρέπει να είναι. Και 3. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις για να ανεβάσεις το κανάλι σου? Δεν έχω κάποιο σχέδιο. Απλά βαράω και ό,τι μου βγει. Η αλήθεια είναι. Πάω ντου. Στέφανος Νεοφυτίδης. Δημήτρη, ποιος χαρακτήρας θα ήθελες να είσαι σε video game? Στέφανε, τώρα βάζεις δύσκολα πράγματα. 3. Alan Wake. Γιατί τα είπαμε και πιο πριν. Max Payne. Και σε κάτι πιο κωμωδία, Guybrush Threepwood από το Monkey Island. Λοιπόν, ο Νικόλας Ιγνατιάδης, ποιο είναι το αγαπημένο σου game? Το αγαπημένο μου game, το είπαμε φίλε Νικόλα, είναι ο Alan Wake. Τάσος Τσίπης, πότε θα δούμε Minecraft? Πόσο επικός είμαι? Είσαι πολύ επικός, Τάσο. Minecraft είδες την προηγούμενη εβδομάδα όμως, γιατί ρωτάς. Μανώλης Παπαφίλης, Ever Gamers, αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ και εγώ ρε Μανώλη. Τι είδους πίτσα προτιμάς? Απ' όλα. Χωρίς καυτερό, ό,τι έχει το μαγαζί βάλ' το πάνω και γύρω γύρω στην κόρα θα βάλεις και Φιλαδέλφια. Extra large. Ο Γιώργος Μπέρμπος, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη YouTube? YouTube.com. Τι, δεν σκέφτομαι κάτι, George. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχασα τη σειρά μου. Ο Τζότζος Μπαροτούντης και πάλι, για να με τα ρωτήσει, πόσα πίδια παίρνει ο σάκος, πόσο βαθύς είναι ο λάκος που έχει φάβα, πώς κάνεις μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, πόσα πίδια παίρνει ο σάκος? Δεν ξέρω. Πόσο βαθύς είναι ο λάκος που έχει φάβα? Δεν ξέρω. Πώς κάνεις μια τρύπα στο νερό? Μιλάς με γρίφους γέροντα. Ρώτα τους Ιλουμινάτη. Σοφία Τερίδου και πάλι θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Τελικά δεν θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, Σοφία, από ό,τι κατάλαβες. Ο Αλεξάκης Νικαιώτης ρωτάει αν αξίζει να αγοράζεις τα games ή να παίρνεις πειρατικά. Είχαμε μια συζήτηση πριν καμιά εβδομάδα με τον Αλεξάκη. Είπα ότι αξίζει να παίρνεις πάντοτε, να μην στον πάρεις το retail ειδικά, να αγοράζουμε τα παιχνίδια μας, όσο αυτά βέβαια δεν ξεφεύγουν από το όριο της πραγματικότητας, της οικονομικής πραγματικότητας, έτσι. Δηλαδή δεν θα πήγαινα ποτέ να αγοράσω ένα παιχνίδι το οποίο έκανε 80 ευρώ στην απλή έκδοσή του. Άλλο όταν μιλάμε για collectors, όταν μιλάμε για άλλες εκδοχές. Εγώ προσωπικά δεν θα αγοράζα κανένα παιχνίδι το οποίο έκανε 80, 90, 100 ευρώ τόσο όσο βγαίνουν πολλά παιχνίδια. Ούτε 60 να σου πω την αλήθεια. Από 50 ευρώ και κάτι θεωρώ ότι είναι μια φυσιολογική τιμή για ένα παιχνίδι. Όσο ακριβό και αν είναι αυτό στην παραγωγή του. Τούτος Μπαροτούδης, για μια ακόμα φορά, θα παρατούσε ποτέ το gaming? Τώρα όχι. Άμα με ρωτάς σήμερα, όχι.
Τότος Μπαρατούδης ξανά, γιατί θέλεις retail και όχι digital, όλοι οι παππούντες είστε έτσι ανάποδοι, εσύ είσαι μόνο έτσι. Λοιπόν, δεν μπαίνω σε αυτό το θέμα, Τζότζο, έχουμε κάτι επεισόδιο, θα το δεις ή εδώ ή εδώ, κάπου θα το δεις. Τζότζος Μπαρατούδης, θα άλλαζες ποτέ το όνομα από το κανάλι σου και γιατί? Μόνο άμα άλλαζα φίλο ρε φίλε, θα έπρεπε να βάλω γυναικείο όνομα, αλλιώς γιατί να αλλάζω, no. Τζότζος Μπαρατούδης ξανά! Ποια πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη πλατφόρμα gaming? Θα το ρωτήσω αυτό, περίμενα να το ρωτήσει. Του πεις 4. Όχι, σε last gen το Xbox One. Φίλε, Τζότζο. Παιδάκι της Sony. Έτσι. Έτσι. Ο Χρήστος ο Δημητρακόπουλος. Ποιες είναι οι βλέψεις για το μέλλον του καναλιού και ποιος λόγος σας ανάγκαζε να σταματήσει το κανάλι? Βλέψεις δεν έχω. Πάω και ό,τι βγει. Τώρα, ποιος λόγος θα με ανάγκαζε να σταματήσει το κανάλι? Άμα δεν γούσταρα, ο κυριότερος λόγος είναι να σταματούσα, να βαριέμαι. Βασικά, άμα βαριέμαι, θα σταματήσω. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχω σαν δουλειά και πούμε μπαμ μπαμ μπαμ. Άμα βαρεθώ, θα σταματήσω. Αυτά. Ο Νίκος Χριστοδουλόπουλος ρωτάει: η κότα έκανε ταυγό ή ταυγό την κότα? Ιλουμινάτη. Ο Νικήτας Ασπρόμαυρος ρωτάει: πότε με το καλό θα ξαναδούμε Minecraft? Όσο νουπο. By the way, συγχαρητήρια για τα 500 subs. Ευχαριστώ, φίλε Νικήτα. Ο Στέλιος Τηλιανός Σωτηρίου, πώς σκέφτεσαι το μέλλον του καναλιού σου? Το είπαμε και πιο πάνω, βέβαια, Στέλιο. Δεν σκέφτομαι. Βασικά μπαίνω μέσα, πετάω βίντεο, τελείωσε. Ούτε τα. Η αλήθεια είναι πως αν κάποιος δεν μου πει για τα subs για αυτά, ξέρεις, έφτασε 500 subs για αυτά. Συνήθως δεν το προσέχω γιατί δεν κοιτάω για πράγματα. Η αλήθεια είναι. Και ο Νεκτάριος Παπαδόπουλος, η τελευταία ερώτηση, ρωτάει ότι αν ήσουν κορίτσι, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανες? Please, βάλε την ερώτηση, ο Νεκτάριος. Λοιπόν, Νεκτάρια. Αν ήμουν κορίτσι, θα ήθελα να έχω περίοδο για να μπορέσω να γαμοσταυρίζω τους πάντες και όλοι να λένε: έλα μωρέ, άστι να ξέχνα την περίοδο, έχει, δεν καταλαβαίνεις και αυτά. Έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν εκεί στις μέρες. Οπότε θα μ' άρεσε. Το πρώτο που θα μ' άρεσε θα ήταν αυτό. Τέλος! Λοιπόν, παιδάκια μου, αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας. Ελπίζω βασικά όλες τις απάντησες, έτσι. Μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Και ξαναλέω, σας ευχαριστώ πολύ για τους 500 subs αρχικά. Για την αγάπη σας και οτιδήποτε θελήσετε, οποιαδήποτε απορία έχετε, οποιοδήποτε σχόλιο, οποιοδήποτε παράπονο, οποιαδήποτε απέτηση έχετε, μπορείτε να γράφετε από κάτω στα σχόλια, είτε εδώ στο κανάλι στο Facebook, είτε στο κανάλι στο YouTube από κάτω από κάνα βίντεο. Να θυμηθείτε να κάνετε κανένα like γιατί βοηθάνε, να θυμηθείτε να κάνετε κανένα share γιατί βοηθάνε και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε εμείς την επόμενη φορά. Αντίο σας. We'll be right back.